Έχουμε ενοχλήσει τον Θεό. Ξεφύγαμε. Μας έδωσε 10 εντολές. Δεν κρατήσαμε ταινία. Ούτε τη σφραγίδα που με πάρει την ορθοδοξία σε αυτή την τιμούμε. Γεγονός. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έτσι λοιπόν η παραβολή του έσπραχνου πατέρα συνεχίζεται και με το νούμερο. Μα και το άλλο που κάνουμε συζητήσεις διάφορες. Δεν βλέπεις λέει πως πάει η κοινωνία. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Φύγει από αυτό το. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Δηλαδή και ο Λότ ήταν μέσα στα Σόδομα, αλλά δεν είχε βοηθεί σε αυτό το σημείο γιατί προσπαθούσε να βγάλει. Ήταν τους κάτσου. Λοιπόν, γιατί αν να αποχωρούμε αυτό που λέει συνέχεια που λέμε που μας γίνει γνώμη, τι να κάνουμε, λέει, πάμε με το ρεύμα. Τι πάμε με το ρεύμα. Πάμε, δυστυχώς πάμε. Ναι. Μα γιατί όμως να πάμε. Δυστυχώς πάμε. Είναι πολλά μα, που μας πιέζουν. Μα εμείς τα κάνουμε αυτά. Εμείς τα κάνουμε. Και γιατί δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε εμείς. Θα έπρεπε όμως να είχα προνοήσει να ήμουν μοναχός για να μπορώ να αποφύγω όλες αυτές τις κακοτοπιές. Από τη στιγμή όμως που μας επέτρεψε αυτό μέχρι σήμερα και ζούμε, ναι. Δεν θα πρέπει να πούμε για σιγά τι κάναμε τόσα χρόνια. Δεν κάναμε τίποτα. Και πάλι δεν μας τι μας θέλει ο συνάνθρωπο μας. Και γιατί να πάμε όπως πάνε οι άλλοι. Το καλό του δρόμου το ξέρουμε. Ναι. Και πάμε συνέχεια και πατάμε εκεί που διακάθια και επέτρεψε. Είμαστε και ξυπόλοιποι. Γιατί ξυπόλοιποι εννοώ πνευματικά ξυπόλοιποι. Εγώ νομίζω το εξής ότι, εάν ας πούμε, οδηγούμε εδώ. Οδηγός, ξέρετε, ποιος δεν είναι οδηγός. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, ναι. Μα λοιπόν, ξέρουμε ότι πάμε δεξιά. Πήγαινε στην Κύπρο λοιπόν και οδήγησε δεξιά. Κοιτάξτε, άλλο το ένα. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Τώρα δεν είναι ότι είναι και το απόλυτο, έτσι προς Θεού. Όχι, εάν ήμουν, ας πούμε, όχι ότι θα ήταν λιγότερο πειρασμένος σαν μοναχός. Εδώ... Αλλά θα μπορούσα κάτι να κάνω. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ το θέμα είναι στο μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ μας. Όλοι γιατί να ακολουθώ εγώ, το καλούπι σου. Γιατί να ακολουθείς εσύ το δρόμο το δικό μου που είναι αμαρτωλό. Ναι, γιατί όταν και δεν το ξεχωρίζεις. Πες το δρόμο πίσω μου. Όπου αυτό το παλό μου σε τρίβουνε. Άμα φρενάρεις εσύ στα δύο. Από τη στιγμή την οποία άστα αυτά τα έργα που τα έχουμε κάνει εμείς. Εδώ μας έδωσε τόσες εντολές ο κύριος και λέει ότι αυτό ο σωστό ο δρόμο, αυτό είναι ο λάθο. Το λάθο σα. Ναι. Εγώ έχω ακολουθήσει το λάθο δρόμο. Για εσύ γιατί με ακολουθεί. Και λε ότι, αφού πάει και ο Α και να πάω και εγώ, γιατί. Δεν έχει τη δύναμη, όχι, δεν έχει το μυαλό. Όχι, το έχει. Το μυαλό του έχει τη δύναμη, δεν έχει. Το έχουν, δεν αλλά. Έχω, όχι, δεν γενικά μιλάω τώρα. Θέλω να πω ότι λέει ξεφύγαμε από τον δρόμο. Εγώ λέει τι να ξεφύγει. Πήγαινε σε άλλο δρόμο. Στο σωστό σου δρόμο. Ναι, πρέπει να τα εγκαταλείψω και να φύγω στην κοσμία. Και ο Νόε δεν ακολούθησε αυτούς τους ανθρώπους που έφτιαξε την Κιβώτα. Έχουμε μετά τα Σόδομα και τα Γόμορα, τα οποία και αυτός πάλι ο κύριος του είπε έβγα έξω. Ναι, παρόλο ναι, που ζούσε, είδατε από το διαβάζουμε, ζούσε τα Σόδομα σε μια κοινωνία πόρνου. Κι όμως είχε καταφέρει ως οι κόρες ήταν παρθένες και όπως το απολογεί. Και όταν πήγανε άγιοι του είπανε, είχαν ένα συνήθεια ο νόμος τον τότε που διαβάζουν και λέει ότι όταν έμπαινε στο σπίτι δεν είχε δικαίωμα άλλο να σου πει, τόσο με αυτόν. Ήταν υπό την προστασία σου ο επισκέπτη. Και τους είπε, πάρτε τις κόρες μου, πάρτε εμένα, όχι τον επισκέπτη. Κι όμως αν θέλεις να το θέλω να πω ότι, κι όμως είδες που υπήρχε τόσος κόσμος και όλο, είχε ξεχωρίσει. Ναι, γιατί ήταν από βέβαια από το Αβραάμ. Με ύψος του Αβραάμ ήταν. Ο λόγος. Παίζει ρόλο αυτό. Έτσι, είναι. Η θέλησή του. Η και θέλω να πω, γιατί και εγώ να ακολουθώ το ρεύμα. Το να λέει δεν βλέπει, λέει την τύχη τη τηλεόραση. Γιατί να είναι στη τηλεόραση. Στο χέρι σου. Τόσο απαραίτητο. Δηλαδή το κρίνεις και δεν το αποφέρεις. Τότε τι κριτικάνεις. Να πω κάτι εγώ και να σε λυπηθώ. Δεν έχετε δίκιο. Όχι. Όταν νομοθετεί ο Θεός και δίνει
παλαιά και την ίδια θήκη, ζητάει την εφαρμογή. Έχοντας δώσει την αδυναμία μας, όπως είπατε προηγουμένως, λέγει βέβαια με τη δική σας δύναμη δεν μπορείτε, αλλά είμαι και εγώ μαζί. Έτσι είναι. Με αυτόν τον τρόπο παρέα έχουμε τη δύναμη. Έτσι, αδύνατο δεν είναι. Αδύνατο δεν είναι. Ναι. Δεν έχω, δηλαδή έτσι και ναι, πω θα πάω μόνος μου, δεν κάνω τίποτα. Τι αλλιώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πω. Στο όνομα του Πεθρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Τα μοναδικά, γιατί μας δείχνει ποια θα είναι η κατάληξη, μας κυρίως και σωματικά, όσο για το πνευματικά, το θέμα της ψυχής, η δίκαιη εκλάμψωση ως φωστήρες, λέγει και η Εκκλησία μας και οι γραφές, ότι ψηλά στον ουρανό, όπου βασιλεύει το άδυτο φως, και το φως που δεν δει ποτέ, της Αγίας Τριάδος, θα συνεορτάζουμε όλοι μαζί μία λαμπρή Ανάσταση, η οποία Ανάσταση ουκ έστε τέλος, δεν θα έχει τέλος, είναι ατελείωτη. Γι' αυτό και έφυγε η Εκκλησία μας. Χάρισε Κύριε, όταν γίνει το μνημόσυνο, σε εκείνον που αναφέρει το μνημόσυνο, και έρχεται και τους συνευχόμαστε όλοι μαζί στην προσευχή. Όπου υπάρχει ζωή, ατελέσθητος. Ατελείπτη. Δείχτης λοιπόν, δείχτης, που μας δείχνει όχι με ανθρώπινο μέτρο, ούτε με ανθρώπινο χέρι,
πώς θα είμαστε και με ποιους θα είμαστε πάνω ψηλά εκεί που ο Κύριος είπε όλοι μαζί θα πιούμε από το ποτήρι το κενόν, το καινούριο, το αναστάσιμο ποτήρι. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς μας δίνει μια περιγραφή, θα την αναγνώσουμε και από το κείμενο που είναι γραμμένο με το Άγιο Πνεύμα, για να πάρουμε και από το γράμμα της γραφής τη δύναμη και το Πνεύμα το Άγιο. Και θα δούμε ορισμένα κομμάτια για να μπούμε και στο βαθύτερο νόημα σύμφωνα με τη φωνή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ημέν ουν συνερθόντες οι επιρώτων αυτών λέγοντες Κύριε ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία του Ισραήλ. Αφού ήσαν μαζεμένοι οι Άγιοι Απόστολοι στο όρος Ελαιόνος, εκεί λοιπόν τον ρωτούν, Κύριε, αυτού το χρόνο που τώρα περνάμε, που διαλύουμε, θα φέρεις τη καινούργια βασιλεία στον Ισραήλ. Κι άλλο τι είχαν εγείρει το ίδιο θέμα οι Απόστολοι. Περί βασιλείας, η βασιλεία επήγε το Χριστό και όχι ουράνιο όπως εκείνος ομολόγησε η βασιλεία η εμή, είπε στον Πιλάτο, ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Είναι ουράνια η βασιλεία. Και εδώ λοιπόν, κάτω από αυτό το πνεύμα, το χωριό, κάνουν το ερώτημα οι Απόστολοι. Και ο Κύριος λέγει σε αυτούς, για την άλλη βασιλεία, την ουράνια. Ουχ ημών έστι γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο το ο Θεός, ο Πατήρ, έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι στο δικό σας χέρι να γνωρίζετε τους χρόνους εκείνους ή τους καιρούς που ο Πατέρας ο ίδιος γνωρίζει και ο ίδιος εξουσιάζει το πότε θα αποκατασταθεί η αιώνια βασιλεία του. Εκεί όπου όπως άλλη θυσία μας ακούγεται ήχος εορταζόντων. Δεν πιάνει το μυαλό μας. Αναφέρει η Γραφή, αναφέρουν οι της Εκκλησίας μας να μας φέρουν στο πνεύμα εκείνο της ουράνιας χαράς, να ζει η ψυχή μας, βέβαια και το ζει η ψυχή, αλλά είναι ασύλληπτος το μυαλό. Ασύλληπτος το μυαλό ο τρόπος που θα ζούμε ψηλά στον ουρανό. Πώς να καταλάβουν οι μαθητές του Χριστού
που ακόμα δεν έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο, τι εκεί ψηλά τους περιμένει, χωρίς το παρόν του Αγίου Πνεύματος, όπως είπε ο Κύριος, είναι εντελώς αδύνατο να κατανοήσουμε έστω και το παραμικρό από τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι λοιπόν στο χέρι σας, αλλά είναι στο χέρι του Πατέρα. Και άλλο είχε πει ο Κύριος, για να δείξει το απόρριτο, το εντελώς απόρριτο της Δευτέρας Παρουσίας του, ότι ουδε ο Υιός γινώσκει, λέει, ούτε και ο Υιός το γνωρίζει, για να δείξει ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωπο να ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά ο Πατήρ. Και βέβαια, ο Κύριος είπε, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν, εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα. Και αφού λοιπόν γνωρίζει ο Πατέρας, γνωρίζει και ο Υιός. Γι' αυτό λέμε ότι αναφέρει κάτι τέτοιο ο Χριστός, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να πλησιάζουμε καν τη σκέψη μας σε τέτοια. Πότε, δεν σε ενδιαφέρει το πότε, σε ενδιαφέρει το πώς θα φύγεις από εδώ. Αυτό σε ενδιαφέρει. Ως κλέφτης εν νυχτή, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, αλλά λείψαστε δύναμη επερθόντος του Αγίου Πνεύματος, εφημάς. Και έσαστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάστης Ιουδαία και Σαμαρία έως εσχάτου της γης. Επειδή γυρίζουμε και στο προηγούμενο ερώτημα που είχατε εσείς και συζητάγατε, ότι ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας τίποτα. Εντελώς τίποτα. Ούτε και ο μοναχός που είναι στην έρημο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να ζει στην έρημο μόνος του. Αυτό αν δεν είναι αδύνατον, χωρίς την Θεία βοήθεια. Αυτό είναι υπεραδύνατο, γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε, λέει, άνδρας και γυναίκα, είχε παρέα που πλάστηκε. Δεν ήταν μόνος του ο Αδάμ, αλλά του λέει να σου δώσω και μια παρέα δίπλα σου, που σημαίνει η φυσική τάξη είναι να ζει στην κοινωνία. Το να ζει μόνος είναι εξαίρεση. Και η εξαίρεση δεν καταργεί τον νόμο ποτέ. Οι αρχαίοι λέγανε άνθρωπος μόνος ή θηρίο της ζούγκλας είναι ή Θεός. Και οι ασκητές μας και οι μοναχοί μας έχουν τη χάρη του Θεού, θεοποιούνται και μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Όχι μόνοι τους. Λοιπόν και εδώ λέει, εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Από ψηλά θα την πάρετε τη δύναμη αυτή. Λείψεστε δύναμη εξύψους. Αυτή θα σας δώσει φτερά στα πόδια, δύναμη στην ψυχή, ώστε να αντιπαλέσετε, να αντιμαχίσετε όλους εκείνους που θα σταθούν εμπόδια. Δεν μπορεί να διαλογιστεί η ανθρώπινη λογική πως ένας ψαράς, παράδειγμα, λέμε, θα έχει απέναντί του μία οικουμένη. Μία οικουμένη, δεν το χωράει το μυαλό εκείνο το πράγμα. Που σημαίνει ότι ένας και μόνο με Θεό αλλάζει τον κόσμο όλο. Αλλά να έχει Θεό όμως. Αλλά να έχει Θεό όμως. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Με τη δύναμη λοιπόν αυτή του
τους λέγει, «Έσεστε μη μάρτυρες, θα γίνετε κήρυκες της δασκαλίας μου και της βασιλείας μου». Αυτό σημαίνει μάρτυρες, κήρυκες. «Για τη δική μου βασιλεία και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια έως εσχάτου της γης, μέχρι τα πέρατα της οικουμένης». Υπόσχεται λοιπόν ο Χριστός μας δύναμη. Θα φύγω εγώ, αλλά δεν θα μείνετε μονάχοι, δεν θα μείνετε ορφανοί. Ουκ εάσω ημάς ορφανός. Θα φύγω. Θα έχετε κι εσείς τον παρηγορητή. Θα έρθει ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο διδάξει ημάς πάσα την αλήθεια. Εκείνο θα σας διδάξει ολόκληρη την αλήθεια. Αλήθεια, σε ποιο σχολείο ή ποιο σχολείο, όχι σε ποιο σχολείο ανθρώπινο θα μπορούσε να μάθει αυτά που είχε κρυμμένο ο ουρανός επάνω. Ο ουρανός, εκεί που η Αγία Τριάδα κατοικεί, ήταν απροσπέλαστος, απλησίαστος. Και ούτε μπορεί να πλησιαστεί έτσι με τη δύναμη του ανθρώπου. Σου είπε ο Κύριος, ακούστε, προσέξτε, μη κουραστείτε να σκεφτείτε εσείς τι θα διδάξετε ή θα απολογηθείτε. Όχι. Θα σας δώσω εγώ την ώρα εκείνη. Άρα λοιπόν, λύνεται το πρόβλημα της αδυναμίας του ανθρώπου, αφού ο Κύριος μας είναι παντοδύναμος και χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο και το ζητήσει ο άνθρωπος. Με τη δύναμή του όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και αφού είπε αυτά που τώρα και εμείς λέμε και σχολιάζουμε, βλεπόντων, ενώ τον βλέπανε οι μαθητές του, τον Κύριο, επήρθη, υψώθηκε από τη γη. Την ώρα που του έδινε την απάντηση, πότε δεν αποκατήσει τη βασιλεία σου, την ώρα που έδωσε την απάντηση ο Κύριος, την ώρα που είπε, εγώ θα σας μάθω τι θα πείτε, ανέβαινε ο Κύριος. Ανέβαινε ο Κύριος. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτό. Και σύννεφο. Τον έβαλα από κάτω, από πάνω. Από κάτω είναι νεφέλη, από πάνω ο Κύριος. Είναι συνήθως το άρμα του Θεού αυτό. Είναι το άρμα του Θεού. Νομίζω μας είναι γνωστά, άλλοι τα έχουν δει και με τα μάτια τους. Λέει και στη μεταμόρφωση συνέβη το ίδιο. Νεφέλη στη μεταμόρφωση, νεφέλη και εδώ. Νεφέλη επεσκία σε αυτού λέει. Και εδώ πάλι νεφέλη το σήκωσε. Δεν πρόκειται για το συνηθισμένο φαινόμενο που βλέπουμε εμείς νεφέλης από σύννεφα δηλαδή, όχι κάθε άλλο. Εδώ λέει το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον λέει ο Δαβίδ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτή η νεφέλη που έτσι φαινότανε στα μάτια των Αποστόλων και εδώ στην Ανάληψη και εκεί στη Μεταμόρφωση ήταν τα νέφη των μαρτύρων που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα νέφη των μαρτύρων. Και βέβαια και των αγγέλων που αδυνατεί το ανθρώπινο μάτι να τα δει. Άλλωστε, για πέστε μου. Όταν βγαίνει ο ήλιος βλέπουμε άστρα. Πώς είναι δυνατόν εδώ που ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός φώτιζε να φαίνονται τα υπόλοιπα άστρα, οι ψυχές των δικαίων, οι μάρτυρες, οι όσοι. Μα είναι δυνατόν ποτέ και το πράγμα να γίνει, να γίνει. Γι' αυτό λέει ότι τα άστρα θα πέσουν τον ουρανό γιατί δεν αντέχουν στη θέα του Θεού όταν έρθει ο καιρός να κάνει τη βασιλεία του την ουράνια πάνω ψηλά.
Είδαν λοιπόν τον Κύριο πάνω στα σύννεφα. Πάνω στα σύννεφα. Να ανεβαίνει, Κύριε Τάσο, ο Κύριος μας. Και να έχει συνοδεία. Να έχει συνοδεία. Και ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανό πορευωμένο αυτού. Και ατένιζαν, λέγει, ψηλά, ψηλά στον ουρανό. Ενώ πορευόταν. Κοιτάξτε, να λύσουμε μία απορία μαζί εδώ πέρα. Δεν έβλεπαν τα μάτια των μαθητών. Ξεκαθαρά πράγματα. Τα μάτια αυτά που έχουμε έχουν τόση δύναμη ώστε να βλέπουμε εκείνα που πατάμε κάτω και εκείνα που είναι μπροστά μας. Τα υλικά. Να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια από τη μέση. Αυτά έχουν αδυναμία φυσική να δουν θεϊκό φως. Να δουν είτε μεταμόρφωση Κυρίου, είτε ανάληψη Κυρίου. Είναι αυτά τα μάτια εδώ μέσα. Αφού λέει η ψυχή, λένε οι πατέρες, η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ολόκληρη μάτια είναι. Ολόκληρη είναι μάτια. Και τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, τα περιγράφει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και λέει, είναι λέει, μάτια είναι αυτά. Πώς μου, ψυχή δηλαδή, από αντού βλέπει. Δεν έχει κάτι που να τη σκιάζει και να μην βλέπει. Ψυχικά μάτια. Με αυτά τα μάτια έβλεπαν οι Απόστολοι τον Κύριο να πορεύεται στον ουρανό. Και με αυτά τα μάτια δεν κοιτάμε τη μεταμόρφωση. Όμοια συμβαίνει και τα λέει και φωνή εκ του ουρανού οικούετο ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Ούτε αυτά τα αυτιά ακούνε. Όχι, αυτά βοηθάνε για να φτάσουμε και στην άλλη ακοή που υπάρχει μέσα. Να περάσει το φάρμακο αυτό εδώ της δασκαλίας του Κυρίου μέσα, να βασαμώσει την ψυχή μας, να καθαρίσει τα αυτιά, να καθαρίσει τα μάτια. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Όσοι δεν έχετε κολύριο, πάρτε να βάλετε λέει, για να δείτε. Τι εννοεί. Πάρτε. Πάρτε να βάλετε. Αν δεν έχεις κολύριο και τα μάτια σου δεν έχουν δύναμη να δούνε, πώς θα δεις. Το μεγάλο ερώτημα. Το μεγάλο, μεγάλο ερώτημα. Και έτσι λοιπόν έβλεπαν το θέαμα με αυτά εδώ να λεβαίνει με τα μάτια της ψυχής. Αυτή θερμενότανε. Αυτή έβλεπε τον Κύριο να λεβαίνει. Αυτή χαιρότανε από το θέαμα. Και αφού λοιπόν ατένιζαν στον ουρανό, λέει δύο άνδρες στάθηκαν. Δύο μόνο, όχι άλλοι, δεξιά και αριστερά. Στον Κύριο βέβαια ενεστήτη λευκή με άσπρο ένδυμα. Αυτό είναι το σύμβολο της αγνότητας. Αφού σίγουρα είχε καθαρίσει το Άγιο Πνεύμα τις ψυχές των Αποστόλων και ήταν και αυτή λευκή, λευκά είδαν τα ενδύματα των Αγίων Αγγέλων. Λευκά είδαν τα ενδύματα των Αγίων Αγγέλων. Δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος ή να ακούσει ο άνθρωπος κάτι αν δεν καθαριστεί εσωτερικά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Καλεί ο Θεός τον Ισαΐα τον προφήτη, τον ανεβάζει ψηλά στον ουρανό και του λέγει να αναλάβει το έργο να κηρύξει το Ισραήλ. Αλλά είδε προηγουμένως το θυσιαστήριο του Θεού, αγγέλους να ψάλλουν τα Άγιος Άγιος και ένας από τους αγγέλους να παίρνει
με μια τσιμπίδα, με μια λαβίδα λέει η γραφή, ένα κάρβουνο και το βάζει στο στόμα του. Στο στόμα ένιωσε λέει πικρίλα και πέρασε μέσα λέει και ένιωσε γλύκα και τον καθάρισε. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό λέει και ο παπά, την ίδια εικόνα και ο παπάς την ώρα που πάει να κοινωνήσει. Όταν παίρνει τον άνθρακα, το σώμα του Κυρίου, λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη, αλλά μιλάει για άνθρακα και περικαθαρεί. Και θα μας καθαρίσει, λέει, εσωτερικά μας. Χωρίς λοιπόν αυτή την εσωτερική καθαρότητα, βέβαια, ο Κύριος κάνει συγκατάβαση. Δεν έχουμε καθαρότητα εμείς. Δεν έχουμε κάνει συγκατάβαση ο Κύριος. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, ότι είμαστε καθαροί. Λέει, εσύ ασχολήσου, εσύ προσπάθησε, κάνε τη δική σου προσπάθεια και εγώ από την πλευρά μου, χωρίς να καταλάβεις, θα κάνω αυτό που πρέπει. Ό,τι μου ανήκει. Στάθηκαν λοιπόν οι άνδρες με τη λευκή στολή και είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες των ουρανών. Γιατί στεκόσαστε και βλέπετε στον ουρανό. Αλήθεια, είναι δυνατόν, εξαιρετικά καταπληκτικό, ανεπανάληπτο θέαμα, να μην τους ελκύσει. Πέστε μου, θα σας ρωτάω, ένα τέτοιο θέαμα. Δεν βλέπεις την εικόνα απλώς της αναλήψεως, την εικόνα της μεταμορφώσεως. Και παθαίνεις εσωτερική αλλίωση. Αλλάζει κάτι μέσα σου. Χριστέ μου. Αμέσως το λες. Αυτό το μεγαλείο σου, μη μας αστερήσεις. Να βλέπεις τώρα ζωντανά την ανάληψη του Κυρίου. Τις στρατιές των αγγέλων, σαν έφος. Και τους δύο να μιλάνε με τους ψαράδες, τους 12 εκείνους ή τους 70 για τον Κύριο ή και 70 διαλέξει. Και να μην ατενίζουν το μεγαλειώδες εκείνο θέαμα. Μπορεί να δώσει η γη τέτοια πράγματα. Αδύνατο. Ο ουρανός μόνο και έχει και την έρξη, έχει και δύναμη να σε κρατήσει ενεό, ακίνητο, σβολωμένο απέναντι στο θέαμα. Και να μην θέλεις να τραβήξεις τα μάτια σου ούτε λεπτό. Θυμηθείτε το, τι είπε ο Πέτρος στον Κύριο, στη μεταμόρφωση. Κύριε, καλό εστί, όδε είναι καλό εδώ να κάνουμε τρεις σκηνές, τι λέει. Και να μην κουνηθούμε ρούχα από εδώ πέρα. Ούτε να φάει ήθελε, ούτε να πει ήθελε, ούτε να κοιμηθεί ήθελε. Βλέπετε όταν μεγενθύνει τα μέτρα ο Θεός, τα μεγαλώνει με τη δίκη του δύναμη. Νιώθω μεγαλύ ο άνθρωπος και λέει, μη με αφήσεις. Θυμάμαι τον Άγιο Σιλουανό που ζούσε μέσα στη χάρη του Θεού και τον άφησε κάποια στιγμή η χάρη του και ένιωσε το ένα εκατομμυριωστό του δευτερολέπτου, το ένιωσε σαν δύο αιώνες κόλαση. Την έλλειψη της παρουσίας της χάρης του Θεού. Μόνο ένα ή δύο δισεκατομμύρια το δευτερολέπτου ένιωσε την απουσία. Όχι να νιώσει την παρουσία. Εκεί πια κολλάς, δεν ξεκολλάς, κολλάς. Μη Κύριε, μη, τρεις σκηνές να στήσουμε εδώ πέρα. Τέτοιο μεγαλειώδες θέαμα έσανε οι Απόστολοι και ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς με τη συνοδεία για να μας το προφητέψει το γεγονός αυτό 1110 χρόνια πριν από την ανάληψη ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, 1085
πριν τη γέννηση του Κυρίου, βάλετε και άλλα 33, να δείτε ότι είναι 1103 περίπου, 113. Είχε πει πριν τη γέννηση του Χριστού, ανέβη ο Θεός, ανέβη ένα λαλαγμό με χαρά και αλλαγμούς χαράς από φωνές αρχαγγελικές. Όσοι Άγιοι Πατέρες και Ταϊνώρος έχουν αγιάσει, έχουν αφήσει γραπτά στιγμές που τους είχε καλέσει ο Θεός και τους έχει μεταφέρει στον Παράδεισο. Και επειδή αυτά που έχουν δει με την ψυχή τους τα μεταφέρουν γραφτά στα κείμενα και δεν υπάρχουν όμοια εδώ στη γη στοιχεία με εκείνα που είναι στον ουρανό, αναγκάζονται να πούνε ότι είδα ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Δεν έχουν άλλα να μας πούνε. Δεν έχουμε εμείς άλλα όμοια. Μιλάνε για παλάτια, μιλάνε για πράγματα, δεν υπάρχουν όμοια. Τι να μας πούνε, είδα αυτό, αφού εμείς δεν έχουμε δει άλλη φορά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ανέβηκα στον ουρανό, μέχρι τρίτο ουρανό. Είδα και άκουσα αυτά που δεν μπορώ να περιγράψω. Τι παραπάνω μπορείς να μας πει. Δεν μπορούσε παραπάνω. Να μας πει, είδα αυτό, έχουμε δει εμείς αυτό, δεν έχουμε δει εμείς αυτό. Θα το καταλάβουμε, δεν το καταλάβουμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο Κύριος, οι μαθητές του Κυρίου είδαν την άνοδο του Κυρίου. Είδαν το νέφος, ήταν φωτεινό νέφος. Κάπου αναφέρεται ότι αυτό το ολοφώτινο νέφος στα μάτια είναι σκοτεινό. Κοιτάξτε τον ήλιο να λάβει και άμα δείτε τον ίδιο λαμπρό μου το πείτε. Αυτά θα τυφλωθούν, θα αμέσως σκοτεινιάσεις. Ναι, τελείως σκοτεινιάσεις αμέσως. Σωστά. Δεν αντέχουμε να δούμε τον ήλιο που είναι δημιούργημα και θα αντέξουμε να δούμε εκείνο που είναι άπειρος ήλιος σε φως ανώτερο. Είναι δυνατόν ποτέ εκείνο το πράγμα. Γι' αυτό λέει νεφέλη σκοτεινή επεσκίαση είναι αυτούς στην μεταμόρφωση. Λέει σκοτεινή, δεν είναι σκοτεινή. Αν είδε το Θεό, ο Θεός να είδε σκοτεινή νεφέλη. Ποια είναι στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα σκοτεινή νεφέλη ο δημιουργός του κόσμου. Έτσι το είδα, δεν άντεξα να δουν φως την νεφέλη. Ναι, δηλαδή θράπομα αυτό, μα τάκ. Ναι. Πέφτει μία λάμψη από μία βροντί και αμέσως τυναζόμαστε στον αέρα. Έχουμε λοιπόν εδώ όμως, είδαν τον νέφος, είδαν τους αγγέλους και οι άγγελοι είπαν ούτως αυτός, ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών στους ουρανούς, τους που ανεβαίνει. Δεν λέει ανεβαίνει όμως, έχει σημασία, δεν λέει ανεβαίνει. Ο αναλυφθής, ο Ιησούς ο αναλυφθής, μιλάει για τον Υιό του ανθρώπου, δηλαδή το σώμα το ανθρώπινο που γεννήθηκε από την Παναγία, ο Υιός της Θεοτόκου, αυτός ανέβηκε, πάρθηκε, αναλύφθηκε, όχι η θεότητά του προς Θεού. Αλλά ήταν όμως Θεός και άνθρωπος. Το ανθρώπινο σώμα είναι ο αναλυφθής στους ουρανούς. Αυτό γιατί η θεότητα ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού. Πανταχού παρούσα. Κατέβηκε και ανέβηκε. Να σας θυμίσω ένα γεγονός, κάπου αναφέρει ο Κύριος, που ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τι αναφέρει,
λέει, απάρτη από τώρα και πέρα, όψεστε των ουρανών ανεογότα. Φαίνεται ήταν κλειστός ο ουρανός. Κατέβηκε και άνοιξε. Φαίνεται κλειστό, ανεογμένο, ανεογότα. Και τους αγγέλους αναβαίνοντας για να ανέβεις πρέπει να έχεις κατεβεί. Πώς θα ανέβεις αν έχεις κατεβεί? Θα δεις τον Κύριο αναβαίνοντας. Τι σημαίνει αυτό? Με την κάθοδο του Κυρίου, τη γέννησή του, ακολούθησαν στρατιές αγγέλων μαζί. Δόξα λειψίσεις Θεό και επειδή η ειρήνη ανθρώπινη ευλογία. Αυτό δεν λέμε στη γέννηση του Κυρίου, ότι οι άγγελοι γυμνούσαν τη γέννησή του με αυτόν τον τρόπο και είδαν επιμέρους αγγέλους να ψάχνουν, λέει. Έτσι λέει μέσα. Άρα με τον ερχομό του Κυρίου ως ανθρώπου κατέβηκαν οι άγγελοι. Και αναβαίνοντας, λέει μετά. Και αναβαίνοντας δούμε, λέει. Αναβαίνοντας και κατεβαίνοντας, λέει. Άρα λοιπόν οι άγγελοι είχαν κατέβει τον Κύριο. Το θυμόσαστε τι είχε πει? Στοπ, του λέει Πέτρε, εγώ θα μπορούσα να κατεβάσω 12 λεγεώνες αγγέλων και να μην φτάσω εδώ που είμαι και να σταυρωθώ. Είχε τους αγγέλους ο Κύριος. Είχε τους αγγέλους ο Κύριος, δεν είχε ανάγκη κανενός. Εδώ λοιπόν τώρα αυτοί οι άγγελοι που ήταν συνοδεία του Κυρίου, το ανθρώπινο σώμα συνόδεψαν. Αυτό το σώμα που χωράει όλη την οικουμένη. Εννοείται όλους εκείνους που τον αγαπούν και είναι σωσμένοι και θα είναι σωσμένοι. Και τώρα τους αιώνας. Δεν μιλάει για εκείνους που τον αρνούνται, για εκείνους που τον αποδέχονται το Κύριό μας. Έτσι λοιπόν λέει εδώ πέρα, ο άγγελος φωνάζει, αυτός ο Ιησούς που αναλύθηκε, ανέβηκε, αλλά το σώμα αναλύθηκε του ανθρώπου Ιησού εις των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Όπως το βλέπετε ανεβαίνει, με συνοδεία, έτσι και θα έρθει. Θυμόσαστε τι είπα προηγουμένως. Κύριε, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου, πότε την αποκαθιστείς τη βασιλεία σου, να τελειώσουν αυτά τα βάσανα που τραβάμε εδώ πέρα. Τι σημαίνει, δεν ξέρουμε, μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Βέβαια και ο Υιός του ανθρώπου. Και τώρα εδώ λέει, όπως τον βλέπετε, να ανεβαίνει με συνοδεία, όμοιρα και θα κατέβει για να αποκαθιστεί η βασιλεία του. Και πού δεν τους ασφάλαξε το υποπόδιο του? Τους εχθρούς. Έως ανθώ, τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών αυτού. Λέει ο Δαβίδ, μέχρι όπου θέσει, τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών του. Λοιπόν, είδαν λοιπόν το θέαμα και τον Κύριο να ανεβαίνει. Να δούμε και τον Ιερό Χρυσόστομο. Τελείωσε το κομμάτι από εκεί και ερχόμαστε εδώ να δούμε το μεγαλείο το μεγάλο. Και τόσο σε ποια φύση είπε έχουμε τη θεϊκιά φύση, τη θεότητα, ο Χριστός ήταν και είναι και θα είναι Θεός, αλλά είναι και άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν θεία φύση και ανθρώπινη φύση που πήρε από εμάς. Ρωτάει τώρα εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, σε ποια φύση είπε ο Θεός, στη θεϊκή ή στην ανθρώπινη, είπε κάθου εκ δεξιών μου, κάθισε στα δεξιά μου. Ψαλμός 109 στίχος 1. Σε εκείνη που άκουσε άλλοτε
γη και εις γη να πελεύσει. Ποιος άκουσε, χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Ο άνθρωπος το άκουσε. Και το ακούμε μέχρι σήμερα που φεύγει ο παπάς. Ρίγει το χώμα την ώρα που τον, πριν το σκεπάσουμε, το χώμα πάντως με σταυροειδός, και του λέει, χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Χώμα είσαι, χώμα δεν γίνεις. Γη και εις γη να πελεύσει. Σε αυτό, σε αυτή τη φύση είπε, κάθεσαι στα δεξιά μου. Το γονεύει το μυαλό μας. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, δεν είναι το αρκετόν ότι ξεπέρασε τους ουρανούς η ανθρώπινη φύση, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Αυτή ανέβηκε και ξεπέρασε τους ουρανούς. Αυτή ανανύφθηκε στον ουρανό. Δεν είναι το αρκετόν ότι στάθηκε πλησίω των αγγέλων η ανθρώπινη φύση. Δεν είναι το ανυπολόγηση της αξίας και αυτή η τιμή να ανέβει στα δεξιά του Πατέρα, αλλά ξεπέρασε η ανθρώπινη φύση σε ύψος και τους αγγέλους. Και τους αγγέλους, φούρνει στα δεξιά του Πατέρα, ξεπέρασε τους αργαγγέλους, ξεπέρασε τα χερουβίμ, ανέβηκε ψηλότερα από τα Σεραφείμ, άφησε πίσω του τις αρχές και δεν στάθηκε με χρυσό του, πλησίασε στο θρόνο του Κυρίου. Σκεφτείτε πού μας ανέβασε ή πού θα μας ανεβάσει. Δεν βλέπεις πόση είναι η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Αλλά καλύτερα να αρχίσουμε από κάτω. Δεν βλέπεις τη μεγάλη απόσταση από τον Άδη βαθιά μέχρι εδώ τη γη. Και πάλι από τη γη μέχρι τον ουρανό την απόσταση. Και πάλι από τον ουρανό στα ψηλότερα μέρη του ουρανού. Μιλάμε για διαστημόπλια, μιλάμε, ο άνθρωπος γίνεται πνευματικό διαστημόπλιο και περνάει, τα πάντα περνάει ο άνθρωπος. Έθα ο και στην πόνο σου, λείπει στον αγκός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και από εκείνο το πάντο, πάνω από τους ουρανούς μέχρι των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των άλλων δυνάμεων και αυτού του βασιλικού θρόνου. Εις όλη αυτή την απόσταση και το ύψος ανέβασε τον άνθρωπο. Έτσι λέει εδώ ο Ιερός Χριστός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το ζούσαμε αυτό, αν το ζούσαμε έτσι ένα τόσο δά, του φανταζόμαστε. Πώς να μην ζήσει ο ασκητής στη σπηλιά χωρίς φαγητό, όταν του χαρίζει ένα τίποτα του δευτερολέπτου από τη ζωή όλη και νομίζω ότι ζει το άπειρο της ενιώματας. Και αντιστρόφως μια στιγμή κολάσεως να νιώθεις ότι ζεις όλη την κόλαση. Άλλη φρίκη αυτή. Άλλη και λέμε, τι κάναμε, δεν αμαρτήσαμε. Πάση περιπτώσει να δούμε τη συνέχεια. Κοίταξε πού κάτω βρισκόταν ο άνθρωπος, στον Άδη από εκεί ξεκίνησε και πού ανέβηκε. Πώς αστάθηκε. Και εκ του σημείου στο οποίο κατέβηκε ο άνθρωπος, δεν υπήρχε χαμηλότερο να κατέβει. Ούτε πάλι ψηλότερο για να ανέβει. Εξ εκείνου στο οποίο τον ανέβασε. Και προσπαθώντας να φανερώσει αυτά που τώρα εμείς ακούμε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ο καταβάς, εκείνος που κατέβηκε από ψηλά». Ξέρουμε ποιος κατέβηκε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Ναι. Αυτός εστί και ο αναβάς. Αυτός είναι και που ανέβηκε.
λέει, έχουμε ένας άλλος Απόστολος προς Εβραίους, αρχιερέα, διελιθώτα τους ουρανούς, που πέρασε όλα τα ουράνια και κάθεσε πάνω απ' όλα. Υπεράνω πάνω. Υπεράνω πάνω. Πού να καταλάβει ο Πασμάκης που θέλει να πάει στην εκκλησία και να φύγει και να βγει άλλον άλλο, να έχει κήρυγμα. Δεν ασχολείται. Παναγία μου. Δεν κάνει ησυχία την ώρα που λέει το μνημόνιο. Αυτά τα λόγια και μόνο αν καθίσει με προσοχή και τα ακούσει και τις μέσα στην ψυχή του, να καταλάβει δηλαδή. Με φίλοι, παιδί μου, αξίζει να κάτσε να τα ακούσει. Λίγο λιγάκι, ακόμα και να πείτε. Λέει, είμαστε χώμα. Είμαστε χώμα και στάχτη. Αλλά ποτέ αυτό το γεγονός, το ότι είμαστε χώμα και στάχτη, δεν υπήρξε αξιοκατάκριτο. Δεν μπορεί να το κατακρίνει κανείς. Επειδή ήταν τούτο φυσικό το ελάττωμά μας. Συμπεριφερθήκαμε πλέον ανόητα και από τα άλογα ζώα. Και γίναμε χειρότερα από τα άλογα ζώα. Παράλογα. Μάλιστα. Κλείνω. Μας περιμένει ο καταβάς και ο Αναβάς, εκείνος που κατέβηκε, εκείνος που ανέβηκε και που είναι και πανταχού παρόν. Μας περιμένει να μας χαρίσει αυτή την αιώνια δόξα που λέει δόξα στα δεξιά του Πατέρα, υπεράνω αρχών εξουσιών, χερουβίμ, σεραφείμ και όλων των ουρανίων δυνάμεων. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του και ας μας ξεχνάει ο Κύριος ότι είμαστε αδύνατοι, ώστε να ζούμε πάντα κοντά του ευλογημένοι. Ας έχουμε το νου μας, να μην το ξεχνάμε τον Κύριο. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε. Να πω κάτι, Κώστα. Να πεις κάτι. Ποιος επίεσε εκείνον τον άνθρωπο να καταπιεί το κάρβουνο? Ποιος ήταν? Τον προφήτη Ισαΐα. Ναι. Άγγελος Κυρίου. Άγγελος. Άγγελος Κυρίου, ναι. Άγγελος Κυρίου. Για να τον καθαρίσει και παράλληλα να τον κάψει λιγάκι. Για να κάψει ό,τι υπήρχε μέσα του. Εντάξει, όπως είχε αποκάλυψει το Ιωάννη, τι είπε, πάντα βουλιαράκι, φάτου. Και μετά να θυμηθείς. Να σε κάψει την αρχαία, μετά θα είναι γλυκύτατο. Μάλιστα. Έτσι νιώθουν οι Άγιοι. Έτσι νιώθουν οι Άγιοι. Μου έλεγε κάποιος κύριος όπως κάνει εκδρομές που πηγαίνει. Ιεροσόλυμα και Αίγυπτο, ο μπάσπερτος, πολλές πνευματικές εκδρομές. Η Νεφέλη που έφυγε ο κύριος, την ημέρα της αναλήψεως, την έχει δει ο κύριος που κατεβαίνει και πάλι. Μεταμορφώσεως. Στην Αίγυπτο που κατεβαίνει πάντα, κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, κατεβαίνει και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, τον οποίο ο κόσμος λέει αυτό, το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Ε? Έτσι. Να, οπότε ναι, λοιπόν, ξέρω εδώ να πάτε σε αυτά τα μέρη να δείτε. Αλλά θα πρέπει. Είναι και σημερινό. Ναι. Αιώνιο. Και είναι και σημερινό. Συ δε αυτός. Όχι, συ δε ο αυτός. Ή ο ίδιος είσαι νυν και στους αιώνας. Τελείωσε. Για πες ελάχι. Δηλαδή όταν πάει κανένας αλλιούς τόπους, θα πρέπει να σκέφτεται σε ποιο χώρο βρίσκεται και τι πρέπει να σκεφτεί. Έστω για κλάσμα δευτερόλεπτα να πεις ότι είσαι στο Ολοθάβο και περιμέναμε τώρα 3-4 η ώρα να κατέβει η Νεφέλη. Και αυτή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα περιμέναμε, εγώ προσωπικά. Θεέ μου λέω, κατέβα να το δω. Γιατί ίσως δεν θα με αξιώσει να ξανάρθω. Και πραγματικά, δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ότι πραγματικά κατεβαίνει η Νεφέλη για να βάζει τον Κύριο. Αυτά τα δευτερόλεπτα αν περάσει καθένα από το μυαλό του. Είναι μεγάλο το πράγμα. Ή κατεβαίνει στο Παναγιώτο Τάφρο και βρίσκεις και λες ότι... Ναι, άλλο εκείνο. Τι μου πήγε εκείνο. Αλλά θα πρέπει όμως να είσαι εκεί. Ενώ να είσαι εκεί πνευματικά. Πνευματικά να είσαι εκεί, ναι, ναι. Ότι είμαστε όλοι εκεί, όλοι πάμε. Αλλά είμαστε πνευματικά. Σε κάθε τόπο, σε κάθε χώρο που πέρασε. Πας στην Γεθσημανή κάτω. Στο τάφο της Παναγίας πεις, εδώ η μητέρα των όλων των ανθρώπων. Η Μεσήτρια είναι εδώ και προσκυνάω εγώ με αξίωση και έδρα. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά, δηλαδή.
Αλλά και αν πάλι, προς Θεού, δεν μπορούμε να πάμε, ας προσευχόμαστε στις εικόνες που βλέπουμε, ότι αυτή η εικόνα συμβολίζει αυτό. Δεν ερχόμαστε επαφή με το πνεύμα. Και όχι με τα μάτια, το πνεύμα, το πνεύμα να είναι σε αυτό το χώρο. Τι το καλύτερο. Διότι η Παναγία μας, η μητέρα μας, ένιωσε τα μεγαλύτερα βασανιστήρια, το μεγαλύτερο πόνο ανθρώπινο. Που η μητέρα όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Γι' αυτό η μάνα είναι μεγάλη συμβολή, αλλά να νιώθει ότι είναι μάνα των παιδιών μας, η μάνα μας. Και μου έκανε εντύπωση το επόμενο που είπε, ότι είχε μαζί του έναν καθηγητή, ο οποίος θέλει να γράψει ένα βιβλίο και εντάξει, αργό να πάω στην Ηλιούπολη να το βρω, να το ρωτήσω αν το δώσαν τελικά το βιβλίο αυτό. Που μετρήσανε από το Πρετόριο ως το Γολγοθά. Με κίνδυνο βέβαια, λέει, και με ροδάκι και αυτό που έχουν οι μηχανικοί. Μετρήσανε πόσα μέτρα είναι από το Πρετόριο στο Γολγοθά. Πόσο είναι? 666 μέτρα. Τι εξάγια. Τι συμβολίζει αυτό το 666. Ξέρετε, εντάξει. Γι' αυτό το είπα, γιατί όλοι ξέρουμε. Απλούστατα. Η στάβρωση, η θανάτωση του κυρίου. Από εκεί και δεν ήταν, δηλαδή ο δρόμος που, πέδε, που πήγαινε για να σταυρωθεί ναι, ο κύριος. Ναι, ναι. Το 666. Τόσο είναι. Ναι. Τόσο είναι. Ναι. Το μετρήσανε, ο κύριος μου το είπε. Το 666, αυτό συμβολίζει. Είναι ο αριθμός του Σατανά που θα μας φέρει. Δηλαδή φέρανε την πρώτη συμφορά που το σταυρωθεί ο κύριος, θέλουν και την επομένη. Δηλαδή να τη συνεχίσουν δηλαδή, την αμαρτία. Ο άνθρωπος. Άγιος ο Θεός, 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 και μη σε δέντρε μα πειρασμό, παράσει τη μάσκα. Χριστός Ανέστη, νεκρό, θανάτο, θάνατο, πατήσα και τη ψέντη μνήμαση, ζωή χαρισά. Αμήν. Τώρα από Οκτώβριο. Από Οκτώβριο τελειώσαμε.